Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Χάρης Μανώλης, είμαι απολυμμένος από τη Γαλλικουργία Ελλάδος και ανήκω στο ΔΣ του σωματείου μας. Στους 9 μήνες αυτούς προσπαθήσαμε κι εμείς να δείξουμε τον αγώνα μας μέσα από τις διάφορες συχνότητες τηλεοπτικές. Πράγμα το οποίο δεν τα καταφέραμε, με μία μοναδική εξαίρεση και είναι εδώ πέρα και ο Κώστας που έχει φέρει τη κάμερά του και είναι ο μοναδικός που μπορέσε και έδειξε, δεν πήρε θέση, απλά μας άφησε να εκφραστούμε όπως θα έπρεπε να κάνει ο κάθε δημοσιογράφος. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους σταθμούς, το μόνο που προσπαθούσαν να κάνουν είναι να δείξουν το δίκαιο του εργοδότη στο να μην κλείσει η εταιρεία. Μέσα αυτούς σε 9 μήνες, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα μια καλή εντύπωση για τους δημοσιογράφους και τους βάζα στο ίδιο τσουβάλι όλους. Αλλά πάνω σε αυτόν τον αγώνα υπήρξαν αρκετοί που μου δείξαν ότι δεν είχα δίκιο. Το μόνο έτσι σε σχέση με το πώς γίνεται μια είδηση, όπως λέγατε πριν, μια είδηση πώς την προβάλλει κάποιος. Ενώ έχουμε μια μέρα από την αλληλεγγύη όλου του κόσμου και μοιράζουμε τρόφιμα, έρχονται τα κανάλια όλα, έρχεται και η εκπομπή του Κώστα και βγάζει στην εκπομπή ότι εδώ η αλληλεγγύη του κόσμου και δείχνει καθαρά την αλληλεγγύη της και έλεγε πώς βοηθάει ο κόσμος. Σε αντίθεση με ένα άλλο κανάλι, το μεγάλο κανάλι, η είδηση που έπρεπε να βγάλει ήταν ότι κοιτάξτε πόσα τρόφιμα παίρνει ο κόσμος και ότι αυτά τα τρόφιμα δεν τα παίρνει όταν δούλευε, άρα σταματήστε να το στηρίζετε. Όπως και το Βήμα έκανε το ίδιο. Δηλαδή, μέσα από αυτή την ειδησιογραφία κατάλαβα ότι εντάξει, κάποια πράγματα δεν είναι έτσι όπως φαίνονται. Τέλος πάντων, τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς σαν τηλεθεατές ή ακροατές. Πάντως, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, καλό είναι να, δηλαδή σαν πρώτη επιλογή, να διαλέγουμε τις πιο αντικειμενικές εκπομπές που υπάρχουν στην τηλεόραση, έτσι μήπως και αλλάξει η κατάσταση. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Παυλάκης Αθανάσιος, είμαι Γενικός Γραμματέας του Σωματείου και το λέω αυτό για να καταλάβετε και τους συνδικαλιστές. Έτσι μας λένε. Είμαι βέβαια εργαζόμενος 24 χρόνια στη Γαλλικουργία Ελλάδος σε βαριά βιομηχανία και για να καταλάβετε πώς δουλεύει το σύστημα, ο συνάδελφός μου ο Χάρης δεν χρησιμοποίησε ονόματα. Εγώ έχω μάθει και λόγω καταγωγής να είμαι λίγο πιο τσεκουράτος. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Ο κύριος Πρωτοσάλτε έσκιζε τα αιμάτια του από τον Ιούνιο, Μάιο και πιο πίσω μέχρι και την ημέρα που άνοιξε ότι ένα ιστορικό εργοστάσιο όπως η Γαλλικουργία Ελλάδος κλείνει και το κλείνουν οι παμίτες κομμουνιστές οι οποίοι είναι απ' έξω και δεν αφήνουν τους εργαζόμενους να μπουν μέσα. Για να μάθετε όμως και την αλήθεια, από τις 20 Ιουλίου που λένε ότι επανελειτουργήσε η Γαλλικουργία Ελλάδος μέχρι τις 11 Νοεμβρίου λειτουργήσε μόνο το ελασματουργείο με 196 άτομα. Σταμάτησε στις 11 Νοέμβρη και μας έβγαλε όλους σε διαθεσιμότητα ο εργοστασιάρχης κύριος Μάνεσης. Κράτησε μόνο 13, επιτρέψτε μου τη φράση γιατί τη χρησιμοποιούμε πολύ και εκτονωνόμαστε όταν τη λέμε, γκρουμπούσκουλα μέσα στο εργοστάσιο για να μπορέσουν να του κάνουν τις διάφορες δουλειές, μέσα σε αυτές την τηλεφωνήτρια, την κυρία Ελένη, η οποία βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το έργο, και κάποιους άλλους που είχε μαζί τις σωματοφύλακες και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε στα σπίτια μας. Προσπάθησε να πολεμήσει τον αγώνα μας με άλλον τρόπο και ούτε βέβαια τα έχει καταφέρει. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα ακόμα, ότι η διαθεσιμότητα που είμαστε τώρα εμείς οι Γαλλικουργοί είναι τρίμηνη και σημαίνει ότι ο αγώνας μας δεν τελείωσε στις 274 μέρες, αλλά μετράει κι άλλο υπό άλλης μορφής. Και εδώ οι δημοσιογράφοι κάνανε το εξής. Γιατί ο Χάρης είπε ότι υπήρχαν και καλοί δημοσιογράφοι. Εγώ θα πω κάτι. Όταν ήρθε η εκπομπή της ΝΕΤ και βγήκε ο πρόεδρος ο Συμφωνιός, στις 21 μέρες
Αυτό τόλμησε και είπε ήταν το παράπονό μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί την τρίτη μέρα της απεργίας μας ήρθε δημοσιογράφος πάλι από το Sky και μας έλεγε κλείστε το δρόμο ρε παιδιά στην Εθνική για να κάνουμε θέαμα. Τον πόνο του ανθρώπου να το κάνουμε θέαμα και είδηση. Αυτή ήταν η ιδέα που προσπάθησαν να μας περάσουν για τους δημοσιογράφους. Εμείς δεν το δεχτήκαμε, δεν το κάναμε, δεν το πράξαμε. Θέλω να ξέρετε ένα πράγμα. Όσο είναι δυνατόν, εμείς από την πλευρά μας ανεργαζόμενοι παλεύουμε για να έχουμε ένα μεροκάματο στα σπίτια μας, για να μπορέσουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας και να μπορέσουμε να ζήσουμε όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Όσο μας απομονώνουν και δεν ονομάζονται να γίνουν όλη η Ελλάδα μια χαλιβουργία όπως φωνάζαν κάποτε, αυτό θα το καταφέρουν. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν εσείς που είσαστε οι άνθρωποι που πραγματικά διαμορφώνετε συνειδήσεις και αν μου επιτρέψει ο Φίλτατος Κώστας γιατί είπε εγώ δεν πιστεύω στο Θεό, αλλά θα του πω εγώ ότι ο Πατροκοσμάς ο Ετωλός έλεγε ότι όταν θα έρθει ο Σατανάς στο σπίτι σας τα κέρατά του θα είναι στα κεραμίδια και εννοούσε για την τηλεόραση. Γιατί δυστυχώς διαμορφώνει συνειδήσεις, διαμορφώνει πραγματικά ψυχοσυνθέσεις ατόμων. Δείτε πόσοι έχουν αυτοκτονήσει και δεν μιλάει κανένας εκτός από τον κύριο Κώστα και κάποιους άλλους δημοσιογράφους. Πόσοι είναι έτοιμοι να πηδήξουν από τα μπαλκόνια τους γιατί τάχα πρέπει να πληρώσουν αυτά που δεν χρωστάνε και δεν μας αφήνουν να κάνουμε αυτό που πραγματικά μπορούμε. Να ενωθούμε και να κάνουμε πάλι αυτό που είπε ο φίλος μου ο Κώστας. Ας μου επιτρέψει να το λέω φίλο μου γιατί ταιριάξαμε σε πολλά σήμερα από αυτά που είπε, να ανατρέψουμε. Εμείς οι Χαλιβουργοί, σε αυτό είμαστε έτοιμοι, στη μεγάλη ανατροπή. Ακολουθήστε μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτερος αποκλεισμένος από τα media, από τα mainstream media, ο Θέμης Παλασόπουλος, από ΠΟΕΟΤΑ. Έχει τον λόγο. Θα πήγε το Μαγραβέλι τώρα και μετά. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Είπε ο πρόεδρος από για το Μανδραβέλι. Δεν θα πω πρώτα για το Μανδραβέλι. Θα ξεκινήσω από κάποιον Νικολαίδη που είναι στο Έθνος. Εγώ πήρα τηλέφωνο και το ρώτησα ποιος είναι αυτός ο Νικολαίδης, ρε παιδιά, που γράφει για μένα. Ναι, δεν το ξέρουμε. Μήπως έχετε κι εσείς στο συνάφη σας πληρωμένους, οι οποίοι του λέει ο Μπόμπολας, εκτέλεσε τον Τρίμη, τον Αρβανίτη. Έτσι είναι ακριβώς. Δεν μπορεί να γράφει τρεις σελίδες. Σε μια περίοδο απεργιακής κινητοποίησης των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, κάποιος Νικολαίδης και για να μην ρωτάει τίποτα. Και όλα βέβαια ψεύδουν. Και βέβαια. Υπάρχει καταρχήν. Μου είπαν ότι υπάρχει ένας εξωτερικός συνεργάτης. Μπορεί να είναι και ψευδόνιμο. Είναι της μόδας. Αλλά αυτό δεν είναι δικιά μου δουλειά. Κώστα μου, είναι δουλειά δική σας και των εργαζομένων στο συγκρότημα του. Ψευδόνιμο. Και όταν εγώ απείλησα, δεν έχω κάνει αγωγή, τώρα θα κάνω και θα σας πω και θα μου επιτρέψετε 3 λεπτά παραπάνω γιατί έχω να σας πω πολλά. Ναι, Αλεξάνδρα. Λοιπόν, όταν αναζήτησα τον κύριο Νικολαίδη, δεν υπήρχε. Μου ζήτησε συγγνώμη ο διευθυντής του Έθνους Κυριακής, μεσολάβησαν κάποιοι φίλοι, δεν έκανα αγωγή. Και δεν έκανα αγωγή και για λόγους δεοντολογίας δικής μου. Όταν ξεκίνησαν αυτές οι κινητοποιήσεις, την πρώτη μέρα που είπαμε ότι δεν δίνουμε στοιχεία στους Δήμους, στο Δήμο το δικό μου πήγαμε και καρφώσαμε το γραφείο προσωπικού με ξύλα. Και ήθελε ο άλλος δημοσιογράφος, ο Παπαδάκης στον Αντένα, να βγούμε ζωντανά. Είμαστε απ' έξω, ρωτάω τον δημοσιογράφο ποιος είναι στο πάνελ. Λέει η κυρία Βούλτεψη. Α, λέω. Η κυρία Βούλτεψη είναι συνάδελφος. Μου λέει τι συνάδελφος. Μα αφού ήταν αργόμιστος στο Δήμο Κλειφάδας. Όσο με είδατε στον αέρα, εσείς, τόσο είδα και εγώ τον εαυτό μου, γιατί κόπηκα. Δεν υπήρχε περίπτωση να με βγάλουμε την κυρία Βούλτευση, η οποία ήταν για 3 χρόνια στο Δήμο Κλειφάδας, στο γραφείο τύπου, δεν ξέρει που είναι το Δημαρχείο, το σπίτι της είναι στην Κλειφάδα, έπαιρνε κανονικά τα λεφτά της, επί εποχής Δημάρχου Κλειφάδας, που ήταν γκάνγκστερ, διευθυντής σε νυχτερινό κέντρο. Υπεύθυνος διατησίας επικόκαλη, δεν λέω όνομα, το καταλάβατε πίσω. Στην περσινή απεργία, ο κύριος Παπαχρίστος.
ο οποίος υπόψη μου έκανε αγωγή προχτές. Μου ζητάει 100.000 ευρώ. Διότι λέει το συκοφάντησα. Είπα ότι έχει 7 αργομιστήρες. Πέρσι με είπε ότι τα σκουπίδια λέει σε όλη την κλειφάδα είναι στα 3 μέτρα, έξω από το σπίτι μου είναι καθαρός ο κάδος. Έκανε την ανοησία να με βγάλει στον αέρα. Και του είπα, κύριε Παπαχρήστο, δεν λέω παιδιά κάποια πράγματα θεωρητικά. Σας λέω πράγματα που έχω ζήσει τον τελευταίο χρόνο για να δείτε ας πούμε πώς λειτουργεί το σύστημα. Του λέω καλά, εσείς ασχολείστε τόσο σοβαρό με δημοσιογράφος, με τα σκουπίδια του Παλασόπουλου και τον Κάδο. Μου έλεγε, του λέω καταλαβαίνω γιατί το κάνεις. Θέλει να συκοφαντήσει έναν αγώνα που δεν μπορείτε να τον ελέγξετε, αλλά είναι και η υποχρέωσή σου στο σύστημα για την αργομιστία που έχει στις μακεδονικές αερογραμμές. Και μου κλείνει. Εφέτος, εγώ δεν ήξερα ότι είχε 7 αργομιστίες, έμαθα από το δημοσίευμα της Αυγής και από τις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ. Και είπα σε μια συγκέντρωση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής ότι δεν ήξερα, ζητάω συγγνώμη, ήξερα ότι ήταν μία, ήξερα ότι έπαιρνε λεφτά από την Κοσμοτέ μέσω διαφημιστικής εταιρείας και μην μου πείτε δεν τα ξέρετε αγαπητοί φίλοι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι πληρωνώσατε και με αυτόν τον τρόπο και λέω και από ό,τι έμαθα λέω και από το ΣΥΡΙΖΑ έχει 7 αργομιστίες και ξαφνικά πριν μια εβδομάδα μου ζητάει 100.000 ευρώ ο οποίος βέβαια με βρίζει, δεν ήξερα πώς θα και μου δίνεις και ένα πλεονέκτημα και λέει και εμένα ότι είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έκανα μάν να βγάλω το φερετζέ του Πασόκ τόσα χρόνια. Λέει, θέλω να μείνω όπως θέλω λίγο ελεύθερος. Όχι ότι έχω ένα πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τον Ανταρσία, ούτε με οτιδήποτε, αλλά δεν μπορεί να με βρίζει συστηματικά, να με λέει τεμπέλη, αργόμιστο έργα του πατέρα. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν έχω δώσει δικαίωμα σε κανέναν και γι' αυτό με χτυπάνε. Λοιπόν, είμαι ενεργός υπάλληλος στο Δήμο Γλυφάδας. Πάω κάθε πρωί στις 5 ώρα στη δουλειά μου, φεύγω από τη δουλειά μου. Πόσες φορές κόστησα να βρει τη δουλειά μου, Πάντοτε. Φεύγω στη δουλειά μου, πάω στην Ομοσπονδία και κάνω αυτό που θέλω γιατί γουστάρω και μου αρέσει. Λοιπόν, και μου κάνει αγωγή. Συγχρόνως εκείνη την ημέρα υπήρχε ένα δημοσίευμα στα νέα. Είχε πρωτοσέλιδο σκίτσο, άρχοντα σκουπιδιών. Από δημοσιογράφο των νέων, η οποία ήταν για να δείτε το σύστημα πώς δουλεύει. Στο ΙΤΑ, είναι Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ήταν στην ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Ήταν πιθανώς στην ΕΝΤΑ. Αλλά τι έλεγε, ότι οι δήμαρχοι είναι λαμόγια, είναι, μπορεί και να είναι. Αλλά εκτός του Δημάρχου Καλυθέας που είναι καλός δήμαρχος, αυτό είναι ο πρόεδρος ΚΕΔΕ. Εκτός του Δημάρχου ΤΑΔΕ, δηλαδή αυτούς που είναι στη διοίκηση της ΚΕΔΕ και να μην χάσουν τις δουλειές του. Έτσι διαμορφώνεται. Και πάμε στον κύριο Μανδραβέλη. Εγώ καταρχήν δεν το διαβάζω. Δεν ξέρω αν το διαβάζει κανένας. Δεν ξέρω, επειδή είναι και αριστερός λέει. Δεν ξέρω ποιος δίνει πιστοποιητικά. Αριστερά πάει στο παντελόνι. Λοιπόν, αριστερά. Λοιπόν, εγώ ξέρω αυτό που λέει στον αγώνα ενωμένοι και στην πάση αχωριστά. Λοιπόν, και τα πιάνει όλα. Μου λέγανε κάποιοι συνάδελφοι ότι γράφει ο Μανδραβέλης. Καπετάν Μπαλασόπουλος και η μουσάτη της Ποεωτά. Δεν είχαμε και χρόνο τα 45 μέρες, πραγματικά. Πρέπει να σας πω ότι 45 μέρες μπορεί ο αγώνας που δώσανε στην άδεια της Γαλλιμπουργία να έχει άλλο, αλλά αυτές τις 45 μέρες δεν ήταν ένας αγώνας που κάναμε, πιστέψτε, για να πάρουμε ένα επιδοματάκι, να πάρουμε κάτι, να πούμε ότι να κάτι κάναμε. Ήταν ένας αγώνας για το δικαίωμα στη δουλειά. Και όταν έχεις απέναντί σου συναδέλφους, οι οποίοι θα βρίσκονται την επομένη στο δρόμο ήταν πολύ σοβαρό και για μας ήταν ζήτημα αξιοπρέπειας. Ήταν δηλαδή, άλλο είναι να κλείσουμε μια απεργία και να πούμε πήραμε 100, δεν πήραμε 100, Νίκο πάει στο διάλογο, λέμε τελείωσε. Αλλά εδώ ήταν για την αξιοπρέπεια στη δουλειά και δεν υπήρχε λόγος ύπαρξης αν κάναμε πίσω αυτή την περίοδο, διότι δεν υπήρχε περίπτωση άλλη φορά συνάδελφος να ακολουθήσει. Έγραφε καπετάν Μπαλασόπουλος, μουσάντη τη Ποεωτά, λέω ρε γάμο του. Γιατί τα γράφει αυτό, πες κάτι το σκάνδαλο με τη Λίστα Λακάρ. Είναι σύζυγός του. Είναι ιδιαιτέρα του κύριου Παπακοσταντίνου. Δεν έγραψε ποτέ. Ούτε για την πολιτική, ούτε για τη Λίστα Λακάρ, τίποτα. Αλλά το σημαντικότερο, σας το λέω τώρα, δεν είναι ότι αποσιώπησε και χτυπάει και μας χτυπάει γιατί. Γιατί από πίσω κρύβονται τα συμφέροντα διαχείριση των απορριμμάτων. Και θα πω εκεί και θα κλείσω. Διότι πού έχει αποσπαστεί η σύζυγος του κύριου Μανδραβέλη.
σε ένα καινούριο οργανισμό που έχει να κάνει με τη διαχείριση των υλικών συσκευασίας. Είναι το σύστημα που έδωσε στην ελληνική εταιρεία αξιοποίηση ανακύκλωσης, οι οποίοι βρίσκονται υπό τον έλεγχο της δικαιοσύνης, διότι είναι αυτοί που μας έχουν τα λεφτά και αυτοί που τα διαθέτουν και κανένας δεν έχει ψάξει να δει τι γίνεται. Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και την έχει αποσπάσει εκεί, διότι είναι το σύστημα Κουκουλόπουλος, Διαδήμα, Μπόκολας, που είναι ο υπερεργολάβος στη διαχείριση των απορριμμάτων. Και πάμε τώρα να δείτε, ας πούμε, με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Καταρχήν, το Μέγα εμένα δεν πρόκειται να με βγάλει. Δεν πρόκειται να με βγάλει, διότι το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, και είναι και ευκαιρία να τα ακούσετε εδώ που είσαστε πολύ εκπρόσωποι στο μέσο μαζικής ενημέρωσης, είναι το φιλέτο της επόμενης 25 ετίας. Πάνε να κάνουν 4 εργοστάσια, τα οποία αν τα έκανε ο σύνδεσμος με τα προβλήματα που έχει, θα στοιχίζανε 130 εκατομμύρια. Από αυτά τα 130 εκατομμύρια, τα 125 είναι από το ΕΣΠΑ, δεν θα δίνει τίποτα. Ο νέος σύνδεσμος 5 εκατομμύρια θα έδινε, τα οποία ήταν πολύ εύκολο να τα βρει. Το είπανε στην αρχή θα είναι 450 εκατομμύρια, τα προκυρήσουν στις 22, 24 και αρχές Φεβρουαρίου ξεχωριστά τα 4 εργοστάσια, 800 εκατομμύρια. Για 27 χρόνια η διαχείριση των απορριμμάτων στο σύστημα, και θα σας πω που θα πάει, είναι περίπου 3,5 δις ευρώ. Και αυτά τα 3,5 δις ευρώ, αγαπητοί φίλοι, δεν θα τα πληρώσει κανένας, θα τα πληρώσουμε εμείς. Και βγήκε ο κύριος Αναγνωστάκης και είπε ένα Σάββατο, γι' αυτό βγήκε και ο Πρωθυπουργός και είπε ότι είμαστε τρομοκράτες. Εμείς είπαμε και το λέμε ευθέως, ότι όποιος είναι αντίθετος σε αυτή την περίοδο και στηρίζει τις πολιτικές των μνημονίων και προσπαθεί μέσα, μιλάμε για τους μεγαλοδημοσιογράφους στα κανάλια, και τρομοκρατεί την κοινωνία, εμείς λέμε θα τρομοκρατούμε αυτούς που τρομοκρατούν την κοινωνία. Και έτσι μας είπε ο Σαμαράς ότι είμαστε τρομοκράτες. Είπε ο κύριος Αναγνωστάκης ότι έδωσε 10 ευρώ, λέει, γρηγορώσιμο. Πήγαμε εκεί, δεν έδειξε κανένας τίποτα. Παρά ότι έβρεχε, δεν είμαστε πολλοί, διότι μας τα χάλασε η βροχή. Πήγαμε εκεί, αναγκάστηκαν να με βάλουν στο στούντιο. Και βέβαια έχουμε και το πανό που λέει δεν θέλουμε λεφτά, δεν θέλουμε δουλειές, θέλουμε το Μέγκα να λέει παπαριές. Αλλά τα λέμε όμως με όνομα και επώνυμο, αγαπητοί φίλοι. Και όσο καιρό, και με αυτό κλείνω, και όσο δεν τα λέμε με το όνομα, δεν χτυπάμε το χέρι μας επάνω στο μαχαίρι, τόσο όλοι αυτοί οι οποίοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν καταληστεύσει το δημόσιο πλούτο, είχαν καταστρέψει τη χώρα, είναι αυτοί που σήμερα τους ακούμε, τους βλέπουμε και γράφουμε και γίνονται τιμητές. Λοιπόν, εμείς είμαστε διατεθειμένοι, αγαπητοί φίλοι, και θα ήθελα πράγματι, Πρόεδρε, να μου πείτε αν υπάρχει αυτός ο Νικολαίδης. Αν υπάρχει αυτός ο Νικολαίδης. Είναι ψευδόνιμο. Ωραία. Εντάξει. Και σας λέω ότι και εγώ πλέον θα κάνω αγωγή στον κύριο Παπαχρήστο. Εγώ θα του ζητάω 150, γιατί είμαι πιο ακριβός, αυτός έχει 100.000. Θα του κάνω αγωγή 150.000, γιατί με βρίζει συνεχώς. Όχι με βρίζει διότι δεν του είμαι αρεστός, με βρίζει γιατί ενοχλούμε το σύστημα. Και μια ομοσπονδία που δεν μπορούν να την ελέγξουν. Που αυτή τη στιγμή το μόνο που παίζει στο οικονομικό επίπεδο είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Πρέπει να ξέρετε ότι εκεί θα σκοτωθούν Μπόπολας, Κόκαλης, Αλαφούζος, Βιενόπουλος και όλο το υπόλοιπο Λασκαρίδης, Λάτσης, Γερμανία. Και κλείνουμε αυτό. Φούχτελ. Όλοι αυτοί που εμείς έχουμε γίνει, κυνηγάμε το Φούχτελ, το κυνηγάμε πραγματικά. Ο Μπόπολας εξυπηρετεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή την τεχνολογία των Γερμανών. Αυτοί θέλουν να επιβάλλουν την βιοξήραση. Βιοξήραση θέλει σκουπίδια. Είναι εις βάρος του περιβάλλοντος, είναι εις βάρος της ανακύκλωσης, είναι εις βάρος της μείωσης του όγκου των σκουπιδιών, και όταν έχουμε μόνο στην Αθήνα 30% μείωση των σκουπιδιών, αυτή τη στιγμή κάνουν εργοστάσια για 1,5 εκατομμύριο τόνους, όταν θα μαζεύουμε 1,200. Αντιλαμβάνεστε ότι είτε έχουμε 1,5 είτε 1,200, εμείς θα πληρώνουμε για 1,5 και θα τα πληρώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που έκανα κατάκριση. Θα είχα πολλά να πω, αλλά να ξέρετε ότι δεν μας φοβίζουν. Έχουμε και εμείς τη δυνατότητα όλους αυτούς
πιθανότατα να νομίζουν να μας τρομοκρατούν, να τους τρομοκρατούμε, γιατί έχουμε ένα κόσμο από πίσω που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα όρια της φτώχειας και της εξαφλίωσης. Και εμείς είμαστε, όπως είπε ο συνάδελφος, έτοιμοι να την κάνουμε αυτή την ανατροπή, αλλά δυστυχώς μόνοι μας δεν μπορούμε. Αν δεν ξυπνήσει η κοινωνία, αν δεν ξυπνήσουν οι πολίτες, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά.